παίκτες του. Η ΑΕΚ βγαίνει μπροστά με τον Νέστορ Αμυτίδη, ωστόσο να... Οριακή είναι η φάση. Ξακολουθεί να είναι κάτοχος της μπάλας. Μπαίνει στην περιοχή της Ομόνιας, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτητής. Κοιτάξτε το αριστερό του πόδι. Και βρίσκει πάνω στον Οικονομίδη, νομίζω πέφτει μόνος, δεν υπάρχει πέναλτι. Να περνά την πάσα στην περιοχή, βγαίνει ο Τόνιο, κοντράρει μπάλα στον Γκαρσία. Ξανά με προϋποθέσεις η ΑΕΚ. Η σέντρα στην περιοχή, ο Γιωργαλίδης απλώνει το δεξί. Θα κάνει την σέντρα προς το μέρος του Γκαρσία, έπιασε την κεφαλιά πάνω από την εστία. Κίνηση από τον Μυντίδη στην πλάτη της άμυνας. Γέρνει λίγο μπροστά, είναι το σώμα του, μισό σώμα λίγο πιο μπροστά. Ο Ράμος, για να δούμε, θα περάσει απέναντι. Έκοψε την μπάλα και έκανε το σουτ, κόντρα η μπάλα κατέληξε έξω. Κοιτάξτε, είναι 4 εναντίον 2. Από κανονική θέση φεύγει και κερδίζει την μπάλα ο Κίρμ. Σε θέσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή της Ομόνιας. Ο Γιώργο Μοντέιρο υποδέχεται την μπάλα από αντικανονική θέση. Είναι λίγο πιο μπροστά. Έδωσε στον Τομάς. Νέο λάθος. Γκαρσία θα πέσει στην περιοχή και θα κερδίσει το φάουλ. Θα πω αυτό που είπα και πριν, ότι υπάρχει μια πίεση με τα χέρια από τον Μουρίγιο. Τώρα πόσο ικανή ήταν να το ρίξει κάτω. Ο Λεάντρο εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 1-0 η Ομόνια στο 31ο λεπτό με την άψογη εκτέλεση του φάουλ από τον Λεάντρο, ο οποίος σημειώνει το τρίτο του γκολ και βάζει μπροστά την ομάδα του. Ο Τόνιο δεν μπόρεσε να αντιδράσει, δεν έχει στήριγμα και κάνει πολύ ωραία κίνηση αποφεύγοντας δύο αντίπαλους. Έρχεται και βοήθεια από τον Μοντέιρο που μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή έτοιμος για το σουτ, θα το κάνει. Η μπάλα περνά μπροστά από τον Γιωργαλίδη και έξω. Αυτό δεν είναι για παρατήρηση ασφαλώς. Ο Βάντερ στο ύψος του πέναλτι κέρδισε την κεφαλιά από κοντά. 1-1 ισοφαρίζει η ΑΕΚ. Ο Μουρίγιο είναι ο σκόρερ. Πανηγυρισμοί από την κεντρική εξέδρα του Γασιζή. Μέσα από μια στημένη φάση βρήκε την λύση και η ΑΕΚ. Δεν απομάκρυναν οι παίκτες της Ομόνιας. Παλιά για τον Μυτίδη στην περιοχή, θα κάνει το σουτ και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Νέστορ Μυτίδης πέτυχε 2 γκολ στην προηγούμενη αγωνιστική και συνεχίζει και σήμερα. Η ΑΕΚ ανατρέπει τα σε βάρος της δεδομένα. Εδώ είναι τη στιγμή που χτυπιέται η μπάλα. Οριακά μπροστά. Ασίς. Πολύ ωραία πάσα για τον Ράμος που φεύγει από πίσω. Και περνά πάσα απέναντι. Πέρασε η μπάλα και έφτασε στον Γκαρσία. Ευκαιρία για την Ομόνια, αποκρούει ο Τόνιο. Φεύγει καλυπτόμενος ο Ράμος, με συγχωρείτε. Και περνά απέναντι, όπου έρχεται εντελώς μόνος και χωρίς καμία πίεση. 4 εναντίον 3. Ο Βάντερ στο 1 εναντίον 1 με τον Μαρκάσα. Να περνά απέναντι την πάσα, το σούτ, αποκρούει ο Γιωργαλίδης. Τελείο Δημητρίου. Έγινε κεφαλιά, ο Ρούνι επαναφέρει. Νέα κεφαλιά πάνω στον Τόνιο.